στο σεριάνι μου προχθές, καλαφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μάθαμε το αύριο και το χθες, μα εγώ περνούσα τη στενή την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Καϊδόνια σε χτυπιάσανε στην κρύα, που στραγγίξε σαν τα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία. Ξεκίνησαν χθες οι χειμωνιάτικες εκδηλώσεις στο υπέροχο στέκι του φιλοπρόεδρου Συλλόγου Κοζάνης. Η χθεσινή λοιπόν πρώτη εκδήλωση συνέπεσε με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Έτσι πραγματοποιήθηκε ένα μουσικό αφιέρωμα που είχε τίτλο «Τραγούδια να θυμίζουν». Ξεκινάμε τις μουσικές χειμερινές εκδηλώσεις. Βέβαια, συμπίπτει να έχουμε επέτειο Πολυτεχνείου και κάθε χρόνο κάνουμε κάποια εκδήλωση μουσική αλλά και κινηματογράφο. Φέτος είχαμε χθες την προβολή του ντοκιμαντέρ στο Olympion και απόψε έχουμε το μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Τραγούδια να θυμίζουν». Έχουν επιλεγεί τραγούδια που θυμίζουν την εποχή της δικτατορίας, επιμελημένα από τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, που θα είναι στο πιάνο και στο τραγούδι. Τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη τον έχουμε γνωρίσει από τις συναυλίες, τις Ιαρινές που κάναμε πέρυσι και πρόπερσι με τον Χρήστο Λεοντή, ήταν στο πιάνο. Και είναι και νέος συνθέτης και βέβαια ο Ζαχαρίας Καρούνης που επίσης ήταν στις δύο συναυλίες τις πεσινές του Χρήστο του Λεοντή και είναι ένας εξαίρετος ερμηνευτής σύγχρονος που θα διαπρέψει και διαπρέπει και θα διαπρέψει και η Ρώσα Ία, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και αυτή, οι τρεις τους λοιπόν θα κάνουν μια εξαιρετική βραδιά, θα μας γυρίσουν πίσω στα χρόνια της Μπουάτ, εκεί που ο κόσμος ανέπνεε ενός είδους λευτεριά μέσα στα χρόνια τα δύσκολα της Χούντας, της δικτατορίας. Η χθεσινή εκδήλωση περιέλαμβανε τραγούδια που συνδέθηκαν αλλά και γράφτηκαν για τη σκοτεινή περίοδο της Επταετίας, όπως το μεγάλο μας τσίρκο του Σταύρου Ξαρχάκου, τα ριζίτικα από τη λαϊκή μας παράδοση, τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και άλλα. Στην εκδήλωση πήραν μέρος η Ρώσα Ία, τραγουδίστρια, ο Ζαχαρίας Καρούνης επίσης το τραγούδι και ο Νεοκλής Θεοφοιτίδης, τραγούδι και πιάνο. Μουσικά θα κινηθούμε σε ό,τι απαιτεί η σημερινή ημέρα, σε τραγούδια που έχουν σημαδέψει πρώτα απ' όλα την ελληνική μουσική ιστορία και τη σημερινή ημέρα. Από Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μάνο Λοΐζο, Μίκη Θοδωράκη ασφαλώς και όλα να θυμόμαστε. Διότι το σημαντικό είναι να θυμόμαστε. Αυτό θα πει γιορτάζω κατά τη δική μου γνώμη, μια εθνική επέτειο, το να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Εντάξει, κάποια τραγούδια τα προσεγγίζουμε λίγο πιο, όχι τόσο με τόση ένταση και τόσο πανηγυρικά, ναι. Δηλαδή τα κάνουμε λίγο πιο εσωτερικά. Δεν χρειάζεται φανφάρες, κάποια πράγματα μπορεί να υποθούν και πιο εσωτερικά και να είναι εξίσου δυνατά και έντονα και να μείνουν κατευθείαν στη ψυχή. Καταρχήν να σας πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναέρχομαι στην Κοζάνη για τρίτη φορά. Είχαν προηγηθεί συναυλίες με τον κύριο Λεοντή. Σήμερα ερχόμαστε με την ευκαιρία της επετείου της 17ης Νοεμβρίου και θα ακούσουμε τραγούδια εκείνης της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν για τα γεγονότα αυτά, αλλά και τραγούδια που υπήρχαν και περιέγραφαν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα μεγάλων συνθετών βέβαια και μεγάλων ποιητών όπως είναι ο Γιάννης Ορίτσος, ο Σεφέρης. Θα ακούσουμε Σταύρο Ξαρχάκο, θα ακούσουμε Θεοδωράκη, θα ακούσουμε Μαρκόπουλο και βέβαια και τραγούδια ένα αρκετά μεγάλο μέρος από το μεγάλο μας τσίρκο που είχα την τιμή να με επιλέξει ο Σταύρος Ξαρχάκος να κάνω τον ρόλο του τραγουδιστή. Εδώ και εκεί στον ίδιο, τον ίδιο το μοριά στρέφει η ψυχή του ανθρώπου μεθυσμένη. Thank you.